που πέθανε. Βούρο Ζαλμά, Ζέτα Δούκα. Λοιπόν, σας έχω κόρη γνωστού ηθοποιού μοντέλο. Ποιος παίζει την παράσταση? Παίζει ο Βούρος, ο Ζαλμάς και η Ζέτα Δούκα. Μάλιστα. Σας έχω λοιπόν κόρη γνωστού ηθοποιού μοντέλο που θέλει να ανέβει στο σανίδι. Σας έχω γνωστή ηθοποιό που κάει και το μαλλί της και αναγκάστηκε να το κόψει. Παναγία μου. Και σας έχω και το ζέσταμα που κάνει η Ζέτα Δούκα πριν βγει στη σκηνή. Αγαπημένη Ζέτα Δούκα, εδώ τα πλάνα δεν είναι πολύ ξεκάθαρα. Γιατί από μέσα πάμε να δούμε κατευθείαν τις δηλώσεις. Αν σου πρότεινε κάποια στιγμή να ανέβετε μαζί στο σανί, θα το έκανες? Κοίταξε να δεις, μήπως ήσουν μαζί μας κάπου κρυφά πριν λίγες μέρες, γιατί είχαμε μία κουβέντα και λέγαμε ότι κάποια στιγμή θα ήταν ωραίο να δοκιμαστώ κι εγώ λίγο σε αυτό το κομμάτι. Δεν ζηλέψετε με την καλή έννοια όταν βλέπετε παραστάσεις να επιστρέψετε κι εσείς σε κάποια στιγμή θεατρικά? Μου λείπει πολύ, έχω αρκετά χρόνια, νομίζω είναι 2 χρόνια ή 3 που δεν έχω κάνει θέατρο, δεν απέχω, έχω κάποιες δουλειές οι οποίες μου απαγορεύουν να κάνω παραγωγή θεατρική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ναι, πείτε, σε τα υπόλοιπα. Από θέατρα και τέτοια δούλεψα, ήταν, πήγαμε οικογένεια Άνταμς στην αρχή της σεζόν, τώρα κάθομαι. Είχατε ανάγκη από ξεκούραση και θα είπατε τώρα θα σταματήσω. Είχα σταμάτησε η παραγωγή, τι έκανε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αλλαγή σας. Στο μαλλί. Στο μαλλί. Ευχαριστώ πολύ. Όταν κάνει όμως σε λένε πάντα μια γυναίκα μια αλλαγή, κάτι σηματοδοτεί. Ναι, το ότι έχει καεί το μαλλί της, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλήθεια. Οπότε το κόψαμε λίγο για την υγεία. Αυτό σηματοδοτεί. Έχετε κάποιο γούρι πριν να εμφανιστείτε στη σκηνή? Όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Απλώς συγκεντρώνομαι για λίγο, κάνω ένα ζέσταμα και συγκεντρώνομαι μετρώντας μέχρι το 20. Ποιος είναι ο πιο αυστηρός κριτής σε κάθε στις πρεμιέρες? Οι πολύ κοντινοί μου άνθρωποι, οι άνθρωποι που δεν χρωστάνε, όπως είπα, όταν είναι χρόνια δίπλα σου, είτε είναι σύζυγοι, είτε παιδιά, είτε σύντροφοι. Δεν είναι αυτοί που θα σου πούνε τι ωραίος που ήσουν, είναι αυτοί που θα σου πούνε αυτό δεν ήταν τόσο καλό όσο αυτό που έκανες πριν 2 χρόνια. Έχει απόλυτο δίκιο Βούρος αυτό, παιδιά. Ό,τι λένε καλά λόγια, τα λένε έτσι. Το καλό είναι ο φίλος σου να σου πει ακριβώς τι πιστεύει. Τα λάθη σου, ναι. Όπως νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσει την κόρη. Δηλαδή η Μαρία Λίζα Βούρου είναι έτσι ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Έχει κάνει και τηλεόραση. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να τη δω στο θέατρο. Ότι θέλει να ανέβει στο σανίδι. Θέλει να το δοκιμάσει. Και θέλει να το κάνει με τον πατέρα της. Ναι, γιατί όχι, παιδιά. Ό,τι καλύτερο. Εντάξει, και ο Μπέζος με την κόρη δεν έχουν παίξει ακόμα. Ναι, και είναι το ποιόσο κοπέλα, η Ρώμα. Δεν έχει σημασία αυτό. Και είναι και πολύ συνειδητοποιημένο. Γιατί δεν είναι, αρέσει να ξεκινήσει μόνο σου, παιδιά, πρώτα. Γιατί αμέσως θα γίνει η σύγκριση, θα πούνε όλοι την έβαλε επειδή είναι κόρη του και όλο αυτό. Και δεν ξέρει αν ταιριάζει και στι παραστάσει στι οποίε πρωταγωνιστεί. Φαντάζομαι ότι θέλει την καθοδήγηση του. Ακριβώς, και τη στήριξη και την ασφάλεια. Αυτό. Είναι άλλες παραστάσεις, ας πούμε, που μπορεί να υποστηρίξει. Εμένα θα μου άρεσε παιδικό να τη δω, να ξεκινήσει ένα παιδικό. Ήταν πολύ ωραίο. Γιατί είναι όλο αυτό το σκυλάκι. Είναι και μάνατζερ. Να σου πω κάτι, εγώ με φάνηκε, παιδί. Είναι πολύ ωραίο κορίτσι. Είναι πολύ συνειδητοποιημένο κορίτσι. Καλή επιτυχία. Με τα μαλάκια τη που τα άκαψε. Έλα, γλυκιά είναι. Έχει αλλάξει όλα τα χρώματα η παλαιολόγου. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι δικιά μας. Έτσι, μέσα στη χαρά. Ναι. Αυθόρμητη, δεν το και παίζει. Και πολύ καλή ηθοποιό επίση η παλαιολόγο, παιδιά, έτσι. Πόσα πού χρόνια. Παλαιολόγο τώρα. Δεν ξέρω να παίζει κάπου, αλλά τόσα χρόνια είναι πάντα δηλαδή, κυρία και σε πολύ καλού ρόλου. Παιδιά, ο Καζάκο είπα για την οικογένεια Άνταμς. Εγώ ξέρω ότι θα πήγαινε η δεύτερη σεζόν μόνο μέχρι τα Χριστούγεννα και δευτερότριτα. Ήταν προκαθορισμένο από πριν. Και δεν έγινε ξαφνικά. Πάει πολύ καλά. Η πρώτη είχε σκίσει και είχαν μετά κάποιε παρατάσει. Και είχαν πει ότι θα πάνε μέχρι. Μα το είχε πει και Σολομό που είχε έρθει εδώ. Μέχρι τα Χριστούγεννα, Δευτέρες, Τρίτες. Αφού λέει ότι σταμάτησε η παραγωγή. Εγώ σου λέω τι ξέρω, γιατί ήθελα να το δω και μπορεί να ήταν προγραμματισμένο και να σταμάτησε. Δεν ήταν προγραμματισμένο πάντω, γιατί εγώ το είχα κάνει συνέντευξη στην αρχή τη σεζόν και μου είχε πει ότι θα πάμε δεύτερο χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, όλη τη σεζόν. Δευτερότητα. Είναι τώρα στο θέατρο Ακροπόλ. Στο Βέμπο. Στο Βέμπο. Ήταν στο Βέμπο, αν θυμάμαι καλά. Τώρα έχει άλλη παράσταση. Ακροπόλ το μόνο μα. Είναι και τη Λέρα. Δευτερότητα έπεσε. Δευτερότητα, ναι. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Πάμε στην αναφορά μας. Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε γιατί... μετά θεματάκια. Έχουμε και γάμο.